Ανίποτη τραγωδία για οικογένεια στα Χανιά που έχασε το δίχρονο κοριτσάκι της από πνιγμονή. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ομάδας γιατρών υπέκυψε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Η Βίκη Παπαδογεννάκη θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγωδία, Βίκη. Πραγματικά τραγωδία, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, γύρω στις 4 το μεσημέρι, διακομίστηκε με πνιγμονή στο νοσοκομείο Χανίων. Εισήχθη άμεσα στο τμήμα πηγών των περιστατικών, όπου πολυμελής ομάδα γιατρών, αποτελούμενη από ορειλά, αναισθησιολόγο, παιδίατρο και άλλες ειδικότητες, έπεσε κυριολεκτικά από πάνω του προκειμένου να το επαναφέρει. Να σας πω ότι το παιδί μεταφέρθηκε μελανιασμένο και χωρίς φυγμό στο νοσοκομείο Χανίων. Ούτε οι γονείς φαίνεται ότι κατάφεραν να κάνουν κάτι όσο το παιδί ήταν ακόμη στο σπίτι. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Και έτσι δυστυχώς λίγο πριν τις 5 το απόγευμα το δίχρονο κοριτσάκι υπέκυψε. Πραγματικά ανίποτος ο πόνος για την οικογένεια του δίχρονου κοριτσιού που έσβησε κυριολεκτικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό που είχαμε σήμερα στο νοσοκομείο. Ένα 4χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε επίσης με ασθενοφόρο στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή του στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, διαδικασία που ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες σήμερα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται στο Ωνάσιο. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Βίκη.